Θα πάμε στην Εύη Σπανού. Μία είδηση, βέβαια, θα ασχοληθούμε. Μία είδηση που μας έκανε κατά κάποιο τρόπο να χαμογελάσουμε, καθώς το ιστιοπλοϊκό όμιλο Ηρακλείου απέκτησε δύο σκάφη για άτομα με αναπηρία. Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Η αλήθεια είναι που στέλνει και προκύπτουν και πολλαπλά μηνύματα. Ο λόγος στην Εύη Σπανού, Εύη. Καλό σας απόγευμα. Προσβάσιμη θα είναι πλέον η θάλασσα σε άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα κατά κύριο λόγο, καθώς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δόρισε δύο σκάφη, έτσι ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν τη θάλασσα οι λάτρεις της ιστιοπλοείας. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στον ιστιοπλοϊκό όμιλο Ηρακλείου, με σκοπό όχι μόνο να δείξουμε το σκάφος, αλλά να δούμε και τις λεπτομέρειες που εμφανίζει αυτό, καθώς και τα άτομα τα οποία θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν, να το αξιοποιήσουν. Περισσότερο όμως και για τη δωρεά θα μας πει ο πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου, ο κύριος Νικήτας Μαυράκης. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Ουσιαστικά η δωρεά του Σταύρου Νιάρχου ολοκληρώθηκε με την επιλογή 5 ομίλων, ιστιοπλοϊκών ομίλων σε όλη την Ελλάδα. Ένας από αυτούς ήταν και ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Ηρακλείου, για να καταλήξουμε στη δωρεά δύο φουλ εξοπλισμένων σκαφών, για να ξεκινήσει η ιστιοπλοεία αμαία. Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε μετά από 4 χρόνια, που ουσιαστικά καταλήξαμε και βρήκαμε την δωρεά αυτή μέσα από το Ίδρυμα. Και με μεγάλη μας χαρά φτάσαμε σε αυτό το σημείο εδώ. Είναι μια προσπάθεια που θέλουμε να δώσουμε, να καλέσουμε όλους τους ανθρώπους αμαία με κινητικά προβλήματα να έρθουν κοντά μας και να τους διδάξουμε το άθλημα της ιστιοπλοείας. Μάλιστα. Κυρία Στεφανάκη, υπάρχουν άτομα τα οποία θα επωφεληθούν, που είναι μέλη εδώ του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου και θα επωφεληθούν από αυτά τα δύο σκάφη? Ήδη έχουμε τρεις αθλητές που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, έχουν έρθει σε επαφή, παρά το ότι προηγουμένως δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία. Είναι άνθρωποι, όπως είπαμε, με κινητικές αναπηρίες. Γι' αυτό και προσπαθούμε σιγά σιγά την εξοικείωση και τη γνώση, ώστε να μπορέσει να είναι ασφαλής και πιο εύκολη η πρόσβασή τους. Και τώρα η κυρία Παπαδάκη θα μας δείξει στο σκάφος λεπτομέρειες για το τι διαφορετικό συναντάμε στο συγκεκριμένο σκάφος, καθώς και το πώς μπορεί να σηκώσει μέχρι και 160 κιλά και δύο επιβάτες ουσιαστικά. Γεια σας. Το σκάφος αυτό είναι ειδικό σκάφος ώστε να μην μπορεί να αναποδογυρίζει, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες που αναποδογυρίζουν. Εδώ πέρα, όπως θα δείτε, μπαίνει το τιμόνι, το οποίο βρίσκεται μέσα στο σκάφος. Υπάρχει ένα κάθισμα όπου υπάρχει δυνατότητα να κάτσουν και δύο αθλητές, βάζοντας το ένα πόδι δεξιά και το άλλο αριστερά, αλλά μπορεί όμως και να κάτσει και ένας αθλητής μόνος του να το ταξιδέψει. Έχει δύο πανιά το σκάφος, ένα αυτό που βλέπετε μπροστά στην πλώρη και αυτό το κύριο σπανί εδώ, η μαΐστρα, τα οποία τυλίγονται και τα δύο με ένα σύστημα που λέγεται roller reefing. Τα σκοινιά είναι πολύ απλά, είναι δύο που ρυθμίζουν το μπροστινό πανί και ένα το κυρίως. Και το πιδάλιο είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι ένας μοχλός που στρίβει το σκάφος αναλόγως. Άμα θέλει δεξιά, το πάει δεξιά ο αθλητής. Σαν σκάφος γενικότερα είναι πάρα πολύ απλό και πολύ εύκολο στο χειρισμό. Υπάρχει ασφάλεια. Αυτό εδώ που είναι μετακινεί ουσιαστικά το πανί δεξιά και αριστερά είναι ψηλά, ώστε να μην μπορεί να χτυπήσει τον αθλητή στο κεφάλι. Και πάντα η προπόνηση προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε αθλητή. Πριν πέσουμε για προπόνηση, γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, να σιγουρευτούμε ότι είναι εντάξει. Το συγκεκριμένο σκάφος εσείς έχει πέσει στη θάλασσα, το έχετε, έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, το έχετε ελέγξει έτσι ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί από τους μαθητές αθλητές και βλέπουμε ότι έχει και συγκεκριμένη θέση για δύο άτομα. Μπορεί βεβαίως και να προσαρμοστεί και να μπορεί ένα άτομο. Το κάθισμα αυτό να βγει και να μπει ένα άλλο κάθισμα που είναι μονό και είναι για να κάτσει ένας αθλητής. Και στις δύο περιπτώσεις το σκάφος είναι πάρα πολύ ωραίο, ταξιδεύει πάρα πολύ ωραία. Και είναι πολύ εύκολο στο χειρισμό για έναν αθλητή αμαία. Κύριε Μαυράκη, αυτή η δωρεά που έγινε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα βοηθήσει μαθητές να ανακαλύψουν τη θάλασσα που τη βλέπουν και μέχρι τώρα δεν ήταν προσβάσιμη για αυτούς. Φυσικά και στόχος μας είναι αυτός, να μπορέσουμε να δώσουμε πρόσβαση σε μαθητές
και αμαία με κινητικά προβλήματα για να μπορούσαν να ακολουθήσουν και το άθλημα της αιτιοπλοείας και δεν απαραίτητο να φτάσουν στο σημείο να γίνουν οι τέλειοι αθλητές, μπορεί και να το ακολουθήσει σαν μια καλή πρακτική και μια ευχάριστη απόλαυση, γιατί ουσιαστικά η θάλασσα είναι απόλαυση. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο... Βέβαια, Εύη. Ένα τελευταίο σχόλιο από την κυρία Στεφανάκη, αναφορικά με τους μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, αλλά δεν είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορεί να αποφεληθούν από το συγκεκριμένο σκάφος. Σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξουν και άλλοι μαθητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες, αλλά και πάλι θα μπορέσουν να απολαύσουν το άθλημα της ιστιοπλοείας. Ξεκινάμε με μικρά σταθερά βήματα μέσα από αυτή τη δωρεά, με μια προοπτική να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα για την ιστιοπλοεία σε όλη τα επίπεδα της νευροδιαφορετικότητας. Αυτό είναι ένα όνειρο, ένα όραμα που ελπίζω να υλοποιήσουμε σε βάθος χρόνου. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις πρωτοβουλίες, για τις δράσεις, για τα κίνητρα που δίνουμε σε αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν βέβαια ξεχωριστές ικανότητες. Εγώ αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω είναι ότι αυτά τα παιδιά κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα με τους υπόλοιπους, με έναν ξεχωριστό και πιο δημιουργικό τρόπο τις περισσότερες φορές. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου. Εδώ είμαστε για να δίνουμε βήμα και για να προβάλλουμε αυτές τις ξεχωριστές δράσεις. Καλή συνέχεια ευχόμαστε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ.